Στο μεταξύ, για το θέμα της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας να παρέμβει στη διαφορετική τιμολόγηση που κάνουν οι πολυεθνικές, καθώς στη χώρα μας τα ίδια προϊόντα πωλούνται πιο ακριβά σε σχέση με άλλες χώρες, Δίνα Καραμάνου. Είναι κάποιες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες φέρνουν τα προϊόντα στη χώρα μας πολύ πιο ακριβά από ό,τι τα φέρνουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε κάποια σχετικά στοιχεία για αυτό. Έχουμε κάνει μια τιμοληψία σε σούπερ μάρκετ της χώρας μας και σε σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Ενδεικτικά να πούμε ότι αποσμητικό στη Γαλλία πωλείται προς 81 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα το ίδιο αποσμητικό ξεπερνάει 110 λεπτά το λίτρο. Το ίδιο είναι και σε επίπεδο συσκευασίας, ίδιες διαφορές τιμής. Δηλαδή, ένα αφρόλουτρο σε συσκευασία των 650 ml πωλείται στην Ελλάδα 5,98. Η ίδια συσκευασία, το ίδιο προϊόν, ίδια μάρκα στη Γερμανία πωλείται 2,45. Είναι παραπάνω από διπλάσια η τιμή. Απορριμπαντικό ρούχων σε ταμπλέτες. Σε μια συσκευασία των 26 τεμαχίων, για μια συσκευασία των 26 τεμαχίων, ο Έλληνας θα πληρώσει 13,96 ευρώ. Στη Γερμανία, για μια συσκευασία με το διπλάσιο, τη διπλάσια ποσότητα, 50 τεμάχια, θα πληρώσει και λιγότερο. 12,55. Απίστευτο. Δίνα Καραμάνου, αυτό γίνεται και στα τρόφιμα. Δηλαδή, στη Γαλλία, στη Γαλλία, αναψυκτικό τύπου κόλλα 1,5 λίτρο πωλείται 1,09 ευρώ. Στην Ελλάδα 2,04 ευρώ. Και τόνος σε λάδι σε κονσέρβα 2 τεμάχια. Στην Ιταλία πωλείται 5,35, στην Ελλάδα 8,56. Μάλιστα. Δίνα Καραμάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.